Επίσκεψη στο νέο δηληστήριο νερού της ΔΕΙΑΣ πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιος Απόστολος Τζιτζικώστας. Συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον Δήμαρχο Σεραίων Αλέξανδρο Χρυσάφη, τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στους χώρους του δηληστηρίου και ανέλησαν στον κύριο Τζιτζικώστα τη λειτουργία του και τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτό το έργο. Το νέο δηληστήριο νερού που υλοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη είναι προϋπολογισμού 5.800.000 ευρώ. Έχει τη δυνατότητα παροχής 600 κυβικών την ώρα και με 8 δίδυμα φίλτρα γίνεται ο καθαρισμός του νερού και η χλωρίωση. Πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι για την ποιότητα του νερού, το pH και τους μικροοργανισμούς, ώστε ο καταναλωτής να απολαμβάνει καθαρό και υγιεινό νερό. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, αφού δοκίμασε την ποιότητα του νερού, απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή, ζήτησε να του ετοιμάσουν μελέτη και για τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου, για να λάβει την απάντηση από τον Δήμαρχο κύριο Χρυσάφη πως έχουν ήδη έτοιμη τη μελέτη. Ο κύριος Τζιτζικώστας συνεχάρει τη Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση αυτού του έργου και τόνισε πόσο σημαντικό είναι που οι Σεραίοι πολίτες έχουν λύσει το πρόβλημα του πόσιμου νερού για τα επόμενα 60 χρόνια και δήλωσε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι αρρωγός στήριξης σε μεγάλα και σημαντικά έργα που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική κοινωνία. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε μαζί με τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ, γιατί πραγματικά πιστεύω πως τώρα έχει έρθει η ώρα για το επόμενο βήμα, είπε ο κύριος Τζιτζικώστας.